Καλό μεσημέρι, κυρία Ακτενά. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγάρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το κουκούε πήγε καλά. Ναι, έτσι, τουλάχιστον πήγε αυτό καλά. Δείχνουν οι αριθμοί. Ναι, ναι. Οι αριθμοί όχι μόνο σε ποσοστά, αλλά ναι, και ναι, σε ναι. ψήφους. Υπάρχει καθαρή άνοδος, παρά τα αυξημένα ποσοστά αποχής. Αυτό σίγουρα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που μας δίνει αισιοδοξία και μας χαροποιεί. Χωρίς ωστόσο να υποτιμούμε τον συνολικά αρνητικό συσχετισμό που έχει καταγραφεί. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων, του ελληνικού λαού, παραμένει εγκλωβισμένη σε σχήματα τα οποία ουσιαστικά είναι εχθρικά απέναντί του και στηρίζει κόμματα που τον έχουν φέρει στο σημείο που τον έχουν φέρει μέχρι σήμερα. Και επιλέγει να εκφράσει σε ένα μεγάλο βαθμό την δυσαρέσκειά του με αποχή αντί με στράτευση δίπλα μας όπως καλούμε. Ωστόσο, ναι. Ότι η μεγάλη αύξηση σε ψήφους και σε ποσοστά δείχνει ότι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων έχει αποφασίσει να το πάρει αλλιώς, όπως λέμε. Γιατί το παίρνει αλλιώς ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων? Τι είναι αυτό δηλαδή, γιατί κάνει ελκυστικό το κουκούε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον και στις αυτοδιοικητικές και στις εθνικές εκλογές? Τι βλέπει ο κόσμος στο κουκούε, τι είναι αυτό που του λέει και θεωρεί ότι πρέπει να πάει εκεί? Σίγουρα είναι η συνέπεια που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια το κουκούε σταθερά αναδεικνύει τις πραγματικές αιτίες για την κατάσταση και το τι βιώνει σήμερα ο λαός μας, ο καθένας από εμάς. Επίσης, με συνέπεια υποδεικνύει, δείχνει το μόνο δρόμο για να διεκδικήσει μικρές νίκες ή και μεγάλες νίκες ή να αποσπάσει κατακτήσεις ή να περιφρουρήσει δικαιώματα. Και λέμε με σαφήνεια όλα αυτά τα χρόνια ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του αγώνα, της διεκδίκησης, της οργανωμένης μαζικής διεκδίκησης. Θα μου πείτε γιατί αυτό, εφόσον το λέμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήταν το ίδιο ελκυστικό παλιότερα. Καταρχάς δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την ίδια την εμπειρία που έχει αποκομίσει πια ο καθένας από τα τόσα πολλά χρόνια αντιλαϊκών επιθέσεων. Για να μην το λέω ξύλινα, όταν επί σειράς ετών βλέπουμε το εισόδημα να συρρυκνώνεται και εντάξει, άντε κάναν υπομονή στην κρίση, με τα μνημόνια, βγήκαμε από τα μνημόνια, ανάκαμψη της οικονομίας, τρέχουν οι δείκτες όλοι, παράγεται πλούτος, οι σειγμένες στο χρηματιστήριο θησάβρισαν μόνο την περασμένη χρονιά και στον αντίποδα η καθημερινότητα των εργαζομένων της λαϊκής οικογένειας είναι όλο και πιο δύσκολη, όλο και πιο σκληρή. Δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, δεν φτάνει ο μισθός, η ακρίβεια καλπάζει, οι φόροι μεγαλώνουν, δεν μειώνονται. Γιατί δεν είναι μόνο είναι και οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι πραγματικά είναι ασήκωτοι. Βλέπει ότι δεν μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του ούτε τα στοιχειώδη πλέον. Τα πάντα είναι πολυτέλεια, ενώ θα έπρεπε να είναι ανάγκες στοιχειώδεις. Είναι ανάγκες στοιχειώδεις σήμερα, τη σημερινή ημέρα. Αυτό λοιπόν η εμπειρία του καθενός, ότι πια σκέφτονται με βάση τις δικές τους ανάγκες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, όπως λέμε, και όχι με βάση πλαστά διλήμματα και προσδοκίες που καλλιεργούν οι άλλες δυνάμεις, και το κουκού έχει σταθεί δίπλα τους καθημερινά στους αγώνες για να κρατήσουν κατακτήσεις, να κατακτήσουν καινούργιες ανάσες, να πάρουν ανάσες στην καθημερινότητά τους. Το είδανε παντού δίπλα τους το κουκουέ όλο αυτό το διάστημα. Και στα πρόσφατα γεγονότα με πλημμύρες, με φωτιές και παλιότερα στην καθημερινή τους, στους χώρους δουλειάς, με τις συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπήρξε μέτωπο που να εκδηλώθηκε αγώνας των εργαζομένων ή στις γειτονιές, στους πληστηριασμούς. Ναι. Είναι μπροστά παντού. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουν ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Και ο Πελετίδης είναι ένα παράδειγμα τι αυτοδιοίκηση θέλει το κουκού, έτσι. Ο Πελετίδης επίσης όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για 10 χρόνια, δύο θητείες και πάει για την τρίτη ελπίζουμε, έδειξε πως μέσα σε ασφυκτικά πλαίσια, γιατί
Όπως έχουμε πει, η Δήμη Αυτοδιοίκηση είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Ναι. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την κεντρική διοίκηση. Ωστόσο, μέσα στα ασφικτικά πλαίσια που επέβαλε η κεντρική διοίκηση και σε σύγκρουση πολλές φορές με κυβερνητικές πολιτικές, κατάφερε να αποσπάσει κατακτήσεις, κατάφερε να δώσει ανάσες στον πατραϊκό λαό, απέδωσε ελεύθερους χώρους, έφτιαξε αθλητικούς χώρους όπως το στάδιο, μείωσε τα τέλη. Πόσοι Δήμοι μπορούν να το πούν αυτό σήμερα, που τρέχουν τα τέλη παντού και υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερα τέλη για να κάνουν αυτά που λένε οι επίδοξοι δήμαρχοι πλην αυτών της λαϊκής συσπήρωσης. Μείωσε ακόμα και τα τέλη στάθμευσης. Μείωσε τα τροφεία ως παιδικούς σταθμούς, τη στιγμή που σε άλλους δήμους δεν βρίσκουν θέση τα παιδιά να πάνε. Αυτό σημαίνει διαχείριση, αν θέλετε, σε ασφικτικά πλαίσια από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων. Εκεί που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εκεί που δεν μπορούμε, εκεί που είμαστε δεύτερη δύναμη ή δεν έχουμε μπει στο δεύτερο γύρο, αυτό που υποσχόμαστε είναι αυτό που λέγαμε και στην... με συγχωρείτε γιατί με... ελπίζω να μ' ακούτε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό που λέγαμε και πριν τις εκλογές είναι ότι εφόσον ο λαός μας θέλει στη θέση αντιπολίτευσης, εμείς υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ασκήσουμε 100% μαχητική αντιπολίτευση από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων. Ναι, να προσθέσω για τον Πελετίδη, αν και έχει περάσει καιρός από τότε, αλλά είναι κάτι που έκανε και δεν το ξεχνώ, ότι όταν του ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης να στείλει από όλους τους δημάρχους να στείλουν τους συμβασιούχους τα ονόματα για να κάνει απολύσεις, ο Πελετίδης δεν έστειλε κανέναν και του κάνανε και μήνυση. Ακριβώς. Τον έκατσαν και στο σκάμνι. Έτσι. Γι' αυτό λέω για ένα παράδειγμα της Πάτρας τώρα. Ακριβώς. Αυτό πολύ σωστά και καλά κάνετε και με συμπληρώνετε γιατί το ξέχασα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τι σημαίνει σε σύγκρουση με την κυρία της πολιτική. Ήθελα να ρωτήσω αυτό το εξής. Έχω πει στην εκπομπή ότι με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει σχέδιο για την αυτοδιοίκηση, δεν ακούσαμε άλλα κόμματα να έχουν ένα γενικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση. Και είδαμε υποψήφιους βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνουν με τον Νεοδημοκράτη. Είδαμε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, οι μισοί να πηγαίνουν με έναν που είναι από το ΠΑΣΟΚ ή ανεξάρτητος, κάποιοι άλλοι με τον Νεοδημοκράτη. Δηλαδή, αυτός όλος ο αχταρμάς, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, μπορούμε να το δούμε και σε παραπάνω κλιμάκια κάποια στιγμή. Δεν είδαμε ένα σχέδιο. Δηλαδή, προσπαθούν με το Ρουσφέτη, όχι με κοινωνικούς αγώνες σαν αυτό που είπαμε πριν για τον Μπελετίδη που ήθελε να εξασφαλίσει τη δουλειά των ανθρώπων, αλλά με το Ρουσφέτη, με το ένα, με το άλλο, και το κάνουν πιο κλειστό και σου λέει είναι προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι η τοπική κοινωνία. Μα έχετε ακούσει εσείς, επειδή εγώ δεν έχω ακούσει και το έχω πει στην εκπομπή, έχετε ακούσει σχέδιο από άλλα κόμματα για την αυτοδιοίκηση? Ναι, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Υπάρχει σχέδιο, δεν το λένε. Δεν το αποκαλύπτουν. Δηλαδή? Δεν το συζητούν. Γι' αυτό και είχαμε αυτή τη βουβαμάρα όλη την προεκλογική περίοδο. Δεν έγινε συζήτηση. Εγώ θυμάμαι παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είχαν να πούν κάτι. Δεν Μα τώρα δεν ακούσαμε λέξη. Το σχέδιο λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Λέγεται Περιφερειακή Ανάπτυξη με βάση τους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Κεντρικής Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό σχέδιο στο οποίο συμφωνούν όλοι. Και το λένε καλυμμένα, δεν λένε ότι συμφωνούμε με τον αντίπαλο, τώρα αντίπαλο, αλλά λένε ότι θα κάνω 1, 2, 3 πράγματα που είναι σε συμφωνία με αυτή τη στρατηγική. Το λένε όλοι αυτό. Ότι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα, το είδαμε. Το είδαμε και την περίοδο την προηγούμενη, στους δήμους που ειδικούσαν όλοι αυτοί, το πώς, ενώ δεν είχαν την πλειοψηφία δημοτικών συμβούλων, π.χ. στο Δήμο της Αθήνας, οι κρίσιμες αποφάσεις, οι εμβληματικές αποφάσεις λαμβάνονταν με στήριξη από τις λεγόμενες αντιπολιτευτικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, η ενάπλαση του Βοτανικού στηρίχτηκε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο μεγάλος περιπτώσεις... Αλλά το περίεργο θα ήταν να μην τη στήριζε. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Ναι. Προσωπικό. Λέτε, το σχόλιο, λοιπόν, εντάξει. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει στρατηγική. Αυτό που λέμε εμείς είναι πρώτον ότι δεν είναι ειλικρινείς και δεν την αποκαλύπτουν. Δεν μπορούν να αποκαλύπτουν τη στρατηγική του σύμπλευση προς τον ελληνικό λαό για να διαμορφώσει κριτήριο. Και γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να πάρουν αποστάσεις από αυτή την πολιτική, γιατί είναι η πολιτική στην οποία ομοιούν χρόνια τώρα, είναι τα κεντρικά τους προγράμματα. Ούτε ο Δήμος, η πολιτική στο Δήμο ή στην περιφέρεια μπορεί να αποσπαστεί
από τέτοιες δυνάμεις από την κεντρική πολιτική. Άρα γιατί να κάνει εντύπωση σε εμάς ότι, μετά και από αυτά που λέτε, γιατί να κάνει εντύπωση σε εμάς ότι κάποιος νεοδημοκράτης πάει με τον Πασόκο, κάποιος Πασόκος με τον νεοδημοκράτη, μοιράζονται στη ΡΙΖΕ και πάνε η μισή από εδώ, η μισή από εκεί, γιατί αποφάσισαν κατά συνείδηση. Άρα αφού υπάρχει ίδιο σχέδιο, υπάρχει και λογική εξήγηση, αυτό λέτε. Και κρατιούνται και κρατάει ο ένας τον άλλο και εξασφαλίζουν και μια θέση στην δυναστεία της επόμενης ημέρας. Ξέρετε, τα δισεκατομμύρια Ταμείου Ανάκαμψης ήταν το πραγματικό διακύβευμα και στις εθνικές εκλογές και τώρα. Πραγματικά πρόκειται για τεράστια κεφάλαια τα οποία θα μοιραστούν σε μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων. Και ήδη όσα έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα το δείχνουν αυτό το πράγμα, δείχνουν πού κατευθύνονται. Φάνηκε, αν θέλετε, και στην κουβέντα για τις πλημμύρες, τέτοιες τεράστιες καταστροφές, και κανείς δεν είχε το σθένος να πει ότι ναι, θα επαναδιαπραγματευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αποσπάσουμε δεσμεύσεις και ποσά μεγάλα για να αποκαταστήσουμε και για να προλάβουμε το επόμενο κακό. Ο Μητσοτάκης φρόντισε να βγάλει τα αντιπλημμυρικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς, αλλά ούτε οι άλλες δυνάμεις πήραν θέση σε αυτό το πράγμα. Ξελίζανε κάτι μισόλογα από εδώ από εκεί, πάλι γεφυράκια θα δούμε στους Δήμους. Αυτό, με αυτή τη λογική, να μην πούμε για το άλλο που το έχουμε ξεχάσει, με το κέντρο τηλεδιοίκησης των τρένων. Γιατί δεν είναι πολλοί μήνες, αλλά το ξεχάσαμε. Πού είναι αυτό? Απεντάχθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελικά, τι από όλα όσα αφορούν τη ζωή μας θα γίνουν με τα τεράστια κεφάλαια που θα έρθουν στη χώρα και τα οποία, προσέξτε, απαιτούν προαπαιτούμενα, ψηφίζονται προαπαιτούμενα για κάθε δόση. Είναι ένα νέο επερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Δεν μας τα χαρίζουν, όχι εμάς, τα χαρίζουν στους επιχειρηματικούς ομίλους και εμείς φορτωνόμαστε, ο κόσμος φορτώνεται τις συνέπειες του δανεισμού, τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών των κεφαλαίων. Γιατί μια επένδυση, για να είναι αποδοτική, για να είναι βιώσιμη, κερδοφόρα, πρέπει να υπόσχεται ότι θα βγάλει τα λεφτά της, σωστά. Θα βγάλω τα λεφτά σημαίνει ότι θα έχω χαμηλό κόστος. Το κόστος είναι η εργασία πάντοτε. Ναι. Γι' αυτό μην αποσυνδέουμε και αυτά που είδαμε στη Βουλή το τελευταίο καιρό και με το έκτρωμα που έφερε ο Υπουργός Εργασίας στη Βουλή και με όλα τα νομοθετήματα που το δένουν γύρω-γύρω, που δείχνουν ότι εντείνεται η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους για περισσότερες ώρες δουλειάς, με λιγότερα δικαιώματα. Είδαμε ακόμα και τον συντάξιμο χρόνο να ξεχυλώνει στα 74. Ναι. Και όλα αυτά να μας τα παρουσιάζουν σαν ελευθερία. Μας λένε, είναι ελευθερία να δουλεύεις μέχρι 74, ελευθερία να δουλεύεις 13 ώρες. Μιλάμε για πλήρη αντιστροφή πια της πραγματικότητας. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, απέναντι σε αυτό τον οδοστρωτήρα που έρχεται κατά πάνω μας, το μόνο το ΚΚΚ έχει μείνει και λυπάμαι που έχει μείνει μόνο το ΚΚΚ να ορθώνει πραγματικά ανάστημα και να λέει στους εργαζόμενους, ακουμπήστε πάνω μας. Θα τα καταφέρουμε μαζί. Ο δρόμος είναι σε σύγκρουση με αυτή τη λογική, όχι υποτασσόμενη σε αυτή τη λογική. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κυρία Κτενά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.